Θα πάμε κυρίες και κύριοι στην Περιφερειακή Ενότητα της Φλόρινας. Συνδεθήκαμε με την Αντιπεριφέρεια, όπου θα συνομιλήσουμε στο δελτίο ειδήσεων του West με τον Αντιπεριφερειάρχη Φλόρινας, τον κύριο Γιάννη Κιωσέ. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Μακαζάκη, και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Να είστε καλά. Καταρχήν, να δούμε λίγο την εικόνα την οποία έχουμε όσον αφορά την πανδημία του κορονοϊού. Και είδαμε τις τελευταίες μέρες ότι έχουν ανέβει πάρα πολύ τα κρούσματα στο νομό της Φλόρινας, αλλά και μια έντονη ανησυχία με την κατάσταση στο γεροκομείο. Ενημερώστε μας, κύριε Κιωσέ. Είναι γεγονός ότι ο αριθμός των κρουσμάτων για τα πληθυσμιακά δεδομένα της Περιφερειακής Ένωτας Φλόρινας είναι αρκετά υψηλός, έως ανησυχητικός, βέβαια από τον αριθμό των 50 κρουσμάτων που είχαμε φτάσει, έχουμε πέσει σχεδόν στα μισά, αλλά πάλι συνεχίζει να παραμένει ως μεγάλος, πάρα πολύ μεγάλος ο αριθμός. Είμαστε σε μια συνεχή ανησυχία. Κάνουμε συνεχείς εκκλήσεις τόσο προς τους πολίτες αλλά και προς όλους τους εμπλεκόμενους σε ΟΔΗ υπηρεσίες να λαμβάνουν όλα τα προσήκοντα και προβλεπόμενα μέτρα για την ατομική υγιεινή και ασφάλεια στους δε συμπατριώτες μας και από τη, με αφορμή την δική μας υποψινή κουβέντα να κάνω εκ νέου μια έκκληση να αποφεύγουν τις άσκοπες και περιττές μετακινήσεις, να μην έρχονται σε επαφή με πολίτες οι οποίοι επιμονή κίνδυνο να τους μεταφέρουν τον ιό του κορονοϊού και να λαμβάνουν γενικά όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας. Τώρα, σε ό,τι αφορά το γεγονός του γεροκομείου, είναι ένα επιπλέον ανησυχητικό φαινόμενο, μια κατάσταση η οποία δημιουργήθηκε εδώ και δύο μέρες. Από το αριθμό περίπου των 20 τροφίμων του οικοτροφείου Φλόρινας, το οποίο εδώ να διευκρινίσουμε ότι είναι μια δομή η οποία ανήκει, το χειροκομείο Φλόρινας, η οποία ανήκει εξ ολοκλήρου στην Ιερά Μητρόπολη Φλωρίνης, Πρεσπών και Ορδέας, παρακολουθείται σε ό,τι αφορά και το διοικητικό αλλά και το λειτουργικό του κομμάτι από την Ιερά Μητρόπολη της Φλόρινας. Είναι μια άριστα οργανωμένη δομή, η οποία όμως για και ελήφθησαν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας και είχε απαγορευτεί στους συγγενείς των τροφίμων γερόντων και γεροντισσών να τους επισκέπτονται. Παρ' όλα αυτά υπήρξε θετικό κρούσμα, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να ασθενήσουν και να συγχωρεθούν δύο εκ των τροφίμων του γεροκομείου. Και τα δύο ήταν από κορονοϊό, οι δύο θάνατοι, ο ένας ήταν... Ήταν και υποκείμενα νοσήματα. Εδώ νομίζω δεν χρειάζεται να το διευκρινίσουμε, κύριε Βακρατζάκη. Είναι αυτονόητο ότι οι περισσότεροι των τροφίμων είναι τρίτης ηλικίας άνθρωποι, γέροντες και γερόντισσες, και όλο και κάποιο υποκείμενο νόσημα έχουν. Βέβαια, μακάρι να είναι πάντα υγιείς και γεροί, και η εκεί διαμονή τους, διαβίωση να είναι όσο το δυνατόν πιο ευχάριστη και από πλευράς υγείας ασφαλέστερη. Δυστυχώς δύο κατέληξαν. Οι υπόλοιποι αυτή τη στιγμή υπάρχουν άλλοι τρεις που έχουν αποδειχθεί ότι είναι θετικοί στον κορονοϊό. Για τους υπολείπους έχουν γίνει προβλεπόμενες εξετάσεις. Σήμερα ήμασταν από χθες μάλλον σε μια διαβούλευση όλη την ημέρα και σήμερα ακόμη σε συνεχές επαφές, σε συναντήσεις τόσο με την Ιερά Μητρόπολη όσο και με τον Δήμο για να δούμε την δυνατότητα εξέβρεσης ενός άλλου κατάλληλου χώρου να πληρεί όλες τις προϋποθέσεις και από πλευράς υγιεινής αλλά και από πλευράς ασφαλούς διαβίωσης, θέρμανση, διαμονή, σύντηση, όπου θα χρειαστεί ενδεχομένως να μεταφέρουμε για 2-3 ημέρες τους τροφίμους του γεροκομείου για να γίνουν γενικές απολυμάνσεις, να καθαριστούν όλοι οι χώροι. Βέβαια, γίναν οι απολυμάνσεις στους χώρους όπου διαβιούσαν οι έχοντες στα θετικά κρούσματα, αλλά να απολυμανθεί όλος ο χώρος, όλοι οι άλλοι κοινόχρηστοι λοιποί χώροι του γεροκομείου. Το ανησυχητικό επιπρόσθετα είναι ότι και ένας ικανός αριθμός ατόμων που εμπλέκονται στα της λειτουργίας του γεροκομείου και αυτό βρέθηκε θετικό. Υπάρχει δηλαδή οι εργαζόμενοι του γεροκομείου. Είναι νοσηλευτικό προσωπικό, διοικητικοί υπάλληλοι, γενικών καθηκόντων όπως είναι οι μαγείρισες και οι υπεύθυνες κοινές της καθαριότητας, αλλά και για αρκετούς εξ αυτών, για προληπτικούς λόγους, κρίθηκε σκόπιμο να παραμείνουν στις οικίες τους, να κάνουν το τεστ για τον κορονοϊό και για προληπτικούς λόγους έχουν μείνει σε καθημερινό περιορισμό. Δεν μπορούν δηλαδή σήμερα που μιλάμε αυτή τη στιγμή άμεσα και ουσιαστικά να παρέξουν τις υπηρεσίες τους στους τροφίμους του γεροκομείου. Μάλιστα, μια ανησυχητική εικόνα πάντως. Εντός της σήμερα θα ξεπεραστούν και
Τουλάχιστον θα διασφαλίσουμε την υγιή και απρόσκοπτη λειτουργία του γυροκομείου σε κάποιον άλλο χώρο σε ό,τι αφορά τις παρεχόμενες υπηρεσίες στους τροφίμους του γυροκομείου. Μακάρι, να... μακάρι να πάνε καλά για να μην έχουμε και άλλα αρνητικά όσον αφορά το γυροκομείο, κύριε Αντιπεριφερειάρχα. Και εμείς αυτό ευχόμεθα και προσπαθούμε. Δεν αρκούμεθα μόνο στις ευχές. Βλέποντας το όλο θέμα και με την ανθρώπινη διάσταση για τους τροφίμους του γυροκομείου, το αντιμετωπίζουμε τη δέουσα σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Από την εικόνα που έχετε τώρα, βλέπετε τις επόμενες ημέρες να υπάρχει κάποια πτώση των κρουσμάτων στην ΠΕ Φλόρινας? Βλέπετε δηλαδή από τα μέχρι στιγμής, από τους μέχρι στιγμής αρμούς δεν βλέπουμε, αλλά υπάρχει κάποια εικόνα και από τα τεστ που γίνονται ότι θα δούμε κάποια πτώση, μια αισιοδοξία? Η μεταβολή του καιρού αλλά και η επιφυλακτικότητα του κόσμου, δεν θα τον πω φόβος, αν θέλετε η σοβαρότητα που ενδεχομένως στο τελευταίο διάστημα αντιμετωπίστηκαν τα πολλά θετικά κρούσματα, οδήγησε πάρα πολλούς συμπατριώτες μας και συντοπίτες στο να λαμβάνουν τα προβλεπόμενα μέτρα, αλλά να προσέχουν και να προσφέρουν και για να κάνουν και τις εξετάσεις. Έχω την αίσθηση από αυτά τα οποία γνωρίζω στις επαφές, όπως είπα, με το διοικητή του νοσοκομείου, με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες του ΕΟΔΗ, το Δήμο, την αστυνομική διεύθυνση, ότι τα κρούσματα θα αρχίσουν σιγά σιγά να μειώνονται, πράγμα και το οποίο ευχόμεθα. Άρα και η εικόνα, παράδειγμα, των πολιτών της ΠΕ Φλόρινας είναι καλή, με την έννοια ότι αρχίζουν και προσέχουν τώρα, φοράνε τις μάσκες και αποφεύγουν συγχρονισμούς και μένουν και στο σπίτι. Αυτό είναι γεγονός. Διαπιστώνει τον τελευταίο καιρό ότι εφαρμόζεται σε μεγαλύτερο αριθμό από ό,τι εφαρμοζόταν μέχρι πρότινος, και όπως σας είπα και παλαιότερα σε παλαιότερη μας συζήτηση, ναι, ότι είχε τεθεί σε περιορισμό η ΠΕ Κοζάνης στην κλίμακα του 4, τότε βάσει των κλιμάκων που υφίστανται λόγω της διάδοσης του κορονοϊού, και η αντίστοιχη την περιφερειακή ενότητα της Καστοριάς. Και σε χαμηλότερη κλίμακα εμείς, ήταν ένας λόγος, μια αιτία, το ότι προσήρχονται πάρα πολλοί επισκέπτες από άλλες γειτονικές περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας εδώ στην περιοχή μας, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτή τη μεγάλη έξαρση που είχαμε εμείς. Τώρα να φύγω από την πανδημία του κορονοϊού και με αφορμή που σας φιλοξενώ να δούμε και άλλα δύο ζητήματα εντάχει, να πάμε λίγο στο προχθεσινό Περιφερειακό Συμβούλιο που είδαμε πολλά. Θα έρθω σε δύο ανακοινώσεις, μία της κυρίας Ζεμπιλιάδου από την Αντιπολίτευση, την Ελλάσου, και μία από τη Μίζωνο του κυρίου Καρυπίδη, που σας αφήνει εχμές στην Περιφερειακή Αρχή, διαπιστώνεται σοβαρότατο έλλειμμα ηγεσίας, λέει, στην περιφέρεια. Αντί ο κύριος Κασαπίδης να ασχοληθεί με τα πραγματικά προβλήματα της περιοχής, προσπαθεί να μας πείσει ότι η διοίκηση της περιφέρειας άρχισε επί των ημερών του. Πώς απαντάτε? Και το δελτίο τύπου του κυρίου Καρυπίδη είναι και με αφορμή και τις καταγγελίες που έκανε ο κύριος Κασαπίδης τις προηγούμενες ημέρες για απλήρωτα τιμολόγια, τρώγανε και δεν πληρώνανε και πάρα πολλά. Πώς απαντάτε, κύριε Αντιπεριφερειάρχη? Σε ό,τι αφορά το σχολιασμό και της κυρίας Μπιλιάδου και του κύριου Καρυπίδη, ο θεσμικός ρόλος της αντιπολίτευσης είναι να ασκεί κριτική στην συμπολίτευση. Δεν θα επιτρέψετε μου να μην επισέλθω σε λεπτομέρειες και σε σχολιασμό το αν είναι όπως θα σχολιάζει ο κύριος Καρυπίδης ή η κυρία Ζεμπιλιάδου. Άλλωστε το γραφείο πιστεύω να απαντήσει στο γραφείο τύπου του κύριου Περιφερειάρχη. Εκείνο το οποίο εγώ θέλω να καταθέσω είναι ότι ο κύριος Περιφερειάρχης και όλοι εμείς ως συμπολίτευση, η Περιφερειακή Αρχή, με μια κουβέντα, δεν εφησίχασε ποτέ το θέμα της μεταλλικνητικής εποχής που ταυτίζεται με την έναρξη και της δικής μας περιφερειακής θητείας, είναι σε πρώτη προτεραιότητα, είναι η σημαία για μας στην προσπάθειά μας για τον τόπο μας, για τη Δυτική Μακεδονία. Υπάρχουν προβλήματα, αλλά η διακυβέρνηση της Δυτικής Μακεδονίας δεν άρχισε τώρα από τον κύριο Κασαπίδη. Με την ιδιότητα του παλαιού Περιφερειακού Συμβούλου, από την πρώτη αιρετή Περιφερειακή Αρχή το 2000, την 1η-1η του 2011, με τον κύριο Δακή, κύριε Βακατζά, να σας πω ότι τα 5 χρόνια διακυβέρνησης της Δυτικής Μακεδονίας από την Περιφερειακή Αρχή του κυρίου Καρυπίδη, δεν συζητήθηκε σχεδόν ποτέ κανένα σχέδιο, δεν υπήρξε ποτέ καμία πρόταση, δεν κατατέθηκε τίποτε συγκεκριμένο. Μια οριστολογία και οικολογία σε ό,τι αφορά τη μεταλλικνητική περίοδο, ίσως γιατί βέβαια, για να μην παραγνωρίσουμε και την παράμετρο, ότι
Ο στόχος τότε ήταν το 28 και το 30 για τη μεταγενετική εποχή. Αλλά μέχρι και πριν ένα χρόνο καμία κουβέντα, καμία συζήτηση δεν έγινε. Τώρα η ανησυχία του κυρίου Περιφερειάρχη και όλων ημών είναι έκδηλη. Το ότι έπρεπε το θέμα αυτό να έχει συζητηθεί νωρίτερα, πολλές φορές το ζητήσαμε και εμείς και οι αντιπολίτευοι και ήταν πρόθεση του κυρίου Περιφερειάρχη. Αστάθμητοι παράγοντες όπως ο κορονοϊός και πολλές φορές όπως και η άρνηση της αντιπολίτευσης να συζητηθεί με τηλεδιάσκεψη μας οδήγησε στο να έχουμε φτάσει λίγο αργά στο να το συζητήσουμε, διότι η αντιπολίτευση επέμενε στο να συζητηθεί σε μια ζωντανή, σε μια διαζώση συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Με τις καταστάσεις όμως που ζούμε και βιώνουμε, με την πανδημία, ναι, ναι. Ανέφικτο το τελευταίο δίμηνο και γι' αυτό έστω βεβαιασμένα το συζητήσαμε στην προηγούμενη συνεδρίαση. Βέβαια, άρα πατάτε τώρα και σε αυτό που λέει παράδειγμα η αντιπολίτευση μίζων ότι δεν διαπιστώνεται έλλειμμα ηγεσία στην περιφέρεια, γιατί αυτό λέει. Κύριε Μπακρατζά, αυτό είναι σύνηθες να λέγεται και σε το αυτοδιοικητικό επίπεδο. Η αντιπολίτευση πάντα βλέπει έλλειμμα ηγεσίας, είτε σε τοπικό αυτοδιοικητικό επίπεδο, είτε και σε εθνικό. Το βλέπουμε πάντα η αντιπολίτευση να βλέπει μέσα από ένα άλλο πρίσμα ή από άλλη σκοπιμότητα, αν θέλετε, το οποιοδήποτε θέμα. Επιτρέψτε μου να μην το σχολιάσω εγώ. Αυτό είναι άποψή τους, σεβαστή κατά τα άλλα, αλλά δεν με αφορά. Τώρα οι κατηγορίες που εξαπέλυσε ο κύριος Κασαπίδης, ο Περιφερειάρχης, θεωρείται ότι είναι ανυπόστατες. Δηλαδή συμβαίνει κάτι, κύριε Κιωσέ, συμβαίνει κάτι, άφησε κάποιες αιχμές ο Περιφερειάρχης προχθές προς την προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή και για την ΕΠΤΑΚ κλπ. Υπάρχουν, ισχύουν οι καταγγελίες, συμβαίνει κάτι, τι γνωρίζετε. Και αν γνωρίζετε να μας απαντήσετε κάτι, δηλαδή με όλα αυτά. Επειδή ήσασταν και περιφερειακός σύμβουλος στην προηγούμενη θητεία, ήσασταν και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, για να το λέει ο Περιφερειάρχης τώρα. Τι να σας πω. Σε αυτό το ερώτημά σας έγραφα το θέσατε. Για να το λέω ο Περιφερειάρχης θα πρέπει να το απαντήσει και ο κύριος Περιφερειάρχης. Και βέβαια η δική μου άποψη είναι ότι όταν υπάρχει αναφορά ή καταγγέλλεται κάτι, ένα γεγονός ή κάποιο, μια αν θέλετε ατασταλία, παράληψη, λάθος, ό,τι κι αν είναι, καλό είναι να συνοδεύεται και να τεκμηριώνεται από κάποια παραστατικά στοιχεία. Να μην αφήνετε να αιωρείτε κάτι ότι έγινε κάποιο λάθος ή παράληψη, είτε σκεμμένη είτε από απροσεξία ή αμέλεια. Αυτό δεν το γνωρίζω εγώ. Νομίζω η Οικονομική Επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν και σύμβουλοι της αντιπολίτευσης, μάλιστα ο κύριος Κάτανας είχε την ιδιότητα του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, είναι μέλος της Οικονομικής Επιτροπής. Μπορούν εκεί να τα συζητήσουν διεξοδικά, να γίνουν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι σε αυτά τα οποία αναφέρθηκε ο κύριος Περιφερειάρχης και να δοθεί στο φως τη διαφάνεια ό,τι σχετικό υπάρχει, είτε θετικό είτε αρνητικό. Ωραία. Αδικείται τώρα, για να κλείσουμε, η περιοχή από την απολιγνητοποίηση και αν ευνηδιαστήκατε ότι ενώ το ψήφισε η Κυβερνητική Επιτροπή, συνεδρίασε το Περιφερειακό Συμβούλιο. Η περιοχή μας εξασφαλίζεται, κύριε Κιωσέ. Η κυβερνητική, κύριε Μπακρατζά, να κάνουμε και μια διευκρίνηση για να μην τα μηδενίζουμε όλα. Ναι. Ότι αρχίσαμε να συζητήσουμε σε επίπεδο Περιφερειακού Συμβουλίου, που είναι το έψιστο δημοκρατικό όργανο της περιφέρειάς μας, το συγκεκριμένο θέμα είναι και γεγονός. Σας είπα όμως και πιο πριν, να μην τα ξαναεπαναλάβω, τους αστάθμητους παράγοντες που φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Το ότι όμως συζητήθηκε από την Κυβερνητική Επιτροπή και αποφασίστηκε, μάλλον εγκρίθηκε από την Κυβερνητική Επιτροπή, δεν σημαίνει ότι τελείωσε, έκλεισε, είναι πανάκια ή... Μάλιστα. Η Κυβερνητική Επιτροπή ενημερώθηκε από τους αρμόδιους και εμπλεκόμενους υπουργούς και όσοι γνωρίζουν το πώς λειτουργούν τα κοινοβουλευτικά όργανα ή η κοινοβουλευτική ή η κυβερνητική επιτροπή και όλοι αυτοί οι θεσμοί θα πρέπει να γνωρίζουν λοιπόν ότι συζητήθηκε από την αρμόδια επιτροπή, ενημερώθηκε και εγκρίθηκε από την κυβερνητική επιτροπή το πρόγραμμα. Εδώ να επισημάνω κάτι το οποίο το είπα και προχθές, χωρίς να αποτοποθετηθεί πλήρως στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Η ΜΕΝ Περιφέρεια Πελοποννήσου απέρριψε το σχέδιο. Η σύγκριση για το σχέδιο δίκαιης μετάβασης που αφορά την Πελοπόννησο. Και ρωτάω βέβαια και εγώ με το ίδιο σκεπτικό του κυρίου Καρυπίδη, της κυρίας Ιμπηλιάδου, ή αν θέλετε και το απλού πολίτη της Πελοποννήσου. Δηλαδή, επειδή η Περιφερειακή Αρχή Πελοποννήσου δεν θέτει το συγκεκριμένο σχέδιο
Τι σημαίνει αυτό, ότι η κυβέρνηση δεν θα το εφαρμόσει? Άρα μπορεί να δούμε κάτι τέτοιο παρόμοιο και στη Δυτική Μακεδονία. Δηλαδή, επειδή δεν πήρατε απόφαση, μπορούμε να δούμε και εσείς να το απορρίπτετε. Θα φτάσουμε εκεί. Τα δεδομένα λοιπόν για την Πελοπόννησο είναι ή η κυβέρνηση σέβεται την απόφαση του λαού της Πελοποννήσου και λέει δεν το εφαρμόζω, δεν κάνω τίποτε δηλαδή για σας, δεν υπάρχει εκλογική μετάβαση, ή δέχεται την άρνηση του λαού και τον τροποποιεί, επιφέρει λεπτομέρειες, ή το εφαρμόζει ως έχει, χωρίς να εξαρτηθεί ο λαός. Τα ίδια δεδομένα, κύριε Μπακρατζά, ισχύουν και για μας. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι και αν ακόμα εμείς είχαμε πάρει ένα ψήφισμα, το οποίο ήταν θετικό, γιατί έχουμε την πλειοψηφία, γιατί μας άρεσε το σχέδιο που παρουσιάστηκε. Ναι. Και το ψήφισε και η αντιπολίτευση, αν θέλετε. Ή αφού συμφωνούσαμε με την αντιπολίτευση και δεχόμασταν και δικές της προτάσεις, καταθέταμε ένα ψήφισμα. Αυτό σημαίνει ότι η κυβέρνηση θα το δεχόταν και θα το εφήρμοζε όπως εμείς θα το καταθέταμε. Μάλιστα. Αλλά και σήμερα ακόμη, επειδή καταρτίστηκε από την κυβέρνηση ο σχεδιασμός αυτός ο προγραμματισμός, αυτό θα έρθει ως πράξη νομοθετικού περιεχομένου στην Βουλή, θα πρέπει να γίνει νόμος, θα πρέπει να ψηφιστεί και γνωρίζουμε όλοι όσοι ασχολούνται με τα κοινά, έχουν έστω και την μικρή ελάχιστη ανασχόληση, ότι σε οποιαδήποτε πρόταση ή νομοσχέδιο κατατίθεται, επισέρχονται πάρα πολλές τροπολογίες. Μπορεί λοιπόν να επισέρθει υπό μορφή τροπολογίας μία, δύο, τρεις και περισσότερες προτάσεις και να διορθώσει. Και ουσιαστικές για τη Δυτική Μακεδονία. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Θα περιμένουμε άλλωστε και την απόφαση τις επόμενες μέρες που θα συνεδριάσετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβαση, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, στο Δελτίο Ειδήσεων του ΓΕΣ, και να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ και για τις ευχές σας και για τη δική σας καλή διάθεση να ακουστούμε. Καλό βράδυ. Να είστε καλά.